Οι κρατούμενοι ξύλωσαν τις πόρτες, έσπασαν τζάμια, πέταξαν τα στρώματά τους έξω από τους θαλάμους και έβαλαν φωτιά. Με σίδερα, μάλιστα, που ξύλωσαν από τα κρεβάτια τους, επιτέθηκαν στους αστυνομικούς. Οι παράνομοι μετανάστες που κρατούνται στην Κομοτηνή βγήκαν στο προάβλιο του κέντρου φύλαξης και έβαλαν φωτιά στα στρώματά τους. Έσπασαν τα τζάμια του κτηρίου και άρχισαν να τα πετούν μαζί με πέτρες στις αστυνομικές δυνάμεις. Σύμφωνα με τις αρχές, ξύλωσαν τις πόρτες, την οροφή και τα σίδερα από τα κρεβάτια τους, με τα οποία μάλιστα επιτέθηκαν στους αστυνομικούς που προσπάθησαν να καταστήλουν την εξέγερση. Τα κτίρια μέσα έχουν πάθει ανεπανόρθωτες ζημιές, τα βγάλαν αυτά έξω, ανάψανε φωτιές, επιτέθηκαν στους συναδέλφους μου που μπήκαν μέσα για να διαχειριστούν την εξέγερση. Από τη συμπλοκή τραυματίστηκαν 4 αστυνομικοί. Περίπου μία ώρα μετά την εξέγερση, οι δυνάμεις των ΜΑΤ κατάφεραν να ελέγξουν την κατάσταση και οι παράνομοι μετανάστες επέστρεψαν στους χώρους κράτησης. Η εξέγερση στην Κομοτηνή έρχεται λίγες ημέρες μετά από μία ανάλογη εξέγερση στο κέντρο Λαδαπών της Κορίνθου. Μαζί μου είναι η Ροκαριοφίλη. 2 εξεγέρσεις μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Προφανώς και υπάρχει προβληματισμός στην αστυνομία. Και περιμένουν και άλλες. Πιστεύουν ότι θα γίνουν και άλλες. Γιατί πιστεύουν λοιπόν οι αρχές ότι συμβαίνει αυτό? Μέχρι τώρα οι παράνομοι μετανάστες μπορούσαν να κρατηθούν στους χώρους κράτησης από 1 έως 3 μήνες. Στη συνέχεια λοιπόν αφήνονταν ελεύθεροι και επέστρεφαν φυσικά όλοι πάλι πίσω στους δρόμους και κυρίως στην πρωτεύουσα. Τώρα όμως, στο πλαίσιο των μέτρων που πήρε η ελληνική πολιτεία, έχει αυξηθεί κατά πολύ αυτό το χρονικό διάστημα. Μπορούν να κρατηθούν για το διάστημα του ενός χρόνου, μέχρι να αποφασίσουν επιτέλους οι πρεσβείες τους να συνεργαστούν και να δώσουν χαρτιά για να επιστρέψουν πίσω να απελαθούν, είτε να ζητήσουν οι ίδιοι οικειοθελώς να επιστρέψουν πίσω. Αυτή η αύξηση του χρόνου κράτησης έχει προκαλέσει και την αναταραχή. Ακριβώς. Γιατί περίμενα λοιπόν όλοι ότι έχει περάσει ένα τετράμινο ήδη στην Κομοτηνή τα 550 άτομα. Περίμεναν ότι ήρθε πια η ώρα για αυτούς και πάλι να επιστρέψουν και πίσω ελεύθεροι στους δρόμους. Η αφορμή σήμερα ήταν η εξής. Γιατί αφορμή ήταν, όχι η αιτία. Σε κάποιο έλεγχο που έκανε η αστυνομία, είδε ότι πιθανότατα ετοιμάζονταν κάποια απόδραση, γιατί βρήκαν μια αυτοσχέδια σκάλα, βρήκαν κατσαβίδια, βρήκαν μαχαίρια. Η αστυνομία λοιπόν τα πήρε όλα αυτά και από τότε ξεκίνησε αυτή η εξέγερση. Τώρα αυτή τη στιγμή είναι όλοι ήσυχοι, έχουν συλληφθεί 50 άτομα από αυτούς, θα γίνει κανονικά δικογραφία σε βάρος τους και οι υπόλοιποι θα κρατηθούν. Η ουσία είναι ότι τα κέντρα βράζουν και, όπως είπες, η αστυνομία αναμένει και